Τα κρούσματα αυξάνονται όμως. Οι δύο οργανωτές του Lollapalooza στο Σικάγο αποφάσισαν να ανοίξουν τις πόρτες του φεστιβάλ. Την τετραήμερη διοργάνωση αναμένεται να παρακολουθήσουν περίπου 400.000 φίλοι της μουσικής. Για πολλούς, αυτό είναι ένα τεστ που θα κρίνει μελλοντικά φεστιβάλ. Εάν πάει καλά και δεν έχουμε έξαρση κρουσμάτων, τότε μπορεί να ακολουθήσουν και άλλες διοργανώσεις. Αν όμως υπάρξει πρόβλημα, τότε όλα θα ακυρωθούν. Πολλοί άνθρωποι μόλις έκαναν το εμβόλιο τους, οπότε δεν έχουν περάσει 14 ημέρες. Κάποιοι άλλοι έχουν ψεύτικα τεστ, οπότε είμαστε εδώ και κάνουμε τεστ. Θέλουμε να βεβαιωθούμε ότι είναι αρνητικοί, ώστε να μπορούν να απολαύσουν τη μουσική. Οι διοργανωτές ζητούν πιστοποιητικό εμβολιασμού ή αρνητικό τεστ εντός 72 ώρων, ενώ οι ανεμβολίαστοι οφείλουν να φορούν μάσκες. Όμως αρκετοί φοβούνται πως κανείς δεν θα φοράει μάσκα την ώρα της συναυλίας.